Ναι, η Λιάννα, τη Δευτέρα αναμένουμε ο Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με ανώτατε πηγέ του Υπουργείου, να ανακοινώσει την παράταση. Να πούμε ότι μέχρι τώρα, και βέβαια η παράταση που θα δοθεί θα εξαρτηθεί από το πόσοι έχουν συμμετάσχει στην αρρύθμιση. Να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν ρυθμιστεί περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα ενδυνάμει πράξημα 20 δισεκατομμύρια ευρώ λήξη πρόθεσμων οφειλών. Τα σενάρια τα οποία εξετάζονται. Τώρα. Σε πρώτη φάση εξετάζεται μια οριζόντια παράταση περίπου 15 ημερών για όλους ε, και εφόσον δουν ε, το πλήθος όσων συμμετάσχουν στη ρύθμιση, αν είναι πολύ χαμηλό, δηλαδή ε, δεν είναι το προσδοκόμενο, ε, αυτή είναι η παράταση ε, να, να γίνει μεγαλύτερη και να έχουμε μια παράταση ενός μήνα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ένα δεύτερο σενάριο το οποίο υπάρχει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή είναι να δοθεί μια μεγαλύτερη παράταση, 15, 5 ημερών α, περίπου για αυτού που θα κάνουν νέα αίτηση, που θα μπουν πρώτη φορά στη ρύθμιση, και ένα μικρότερο α, περιθώριο, περίπου 5 με 10 ημερών, για όσου θέλουν, για όσου είχαν κάνει ήδη αίτηση με την παλιά ρύθμιση και θέλουν να μπουν στη βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων, ώστε να μειώσουν τη δόση του. Μάλιστα. Αθανασία, ακρίβου ευχαριστούμε.